Μεγάλη ήταν η επιτυχία στη διοργάνωση των δεύτερων παράκτιων μεσογειακών αγώνων της Πάτρας, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι των social media. Άνθρωποι από όλο τον πλανήτη έβλεπαν τους αγώνες, με τον Διευθυντή Τεχνολογίας Στρατή Τέλογλου να αναφέρεται στη διοργάνωση με ενθουσιασμό. Πολύ καλύτερα από το προσδοκόμενο, και σε αυτό το σημείο οφείλω να ομολογήσω και ότι είμαι ενθουσιασμένος και με την τηλεοπτική κάλυψη που υπήρχε, και ένα μέρος από αυτό οφείλεται στο κανάλι σας. Στο live streaming, στα social media, είχαμε από 5 υπήρους από πάρα πολλές χώρες τηλεθεατές. Πόσο περνάνε οι μέρες, αυξάνονται. Ο κύριος Τέλογλου τόνισε ότι η διοργάνωση των παράκτιων μεσογειακών αγώνων ήταν για την Πάτρα ένα μεγάλο μάθημα, ενώ έκανε θετική αναφορά και για τις ζωντανές μεταδόσεις που πήγαν εξαιρετικά. Πιστεύω ότι ήταν ένα μάθημα για όλους και μια εμπειρία. Θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να αντιστρέψω το ερώτημα. Εσάς τι σας έχει μείνει σαν μια τηλεοπτικό σταθμό, γιατί και εσείς συμμετείχατε σε πολλές μεταδόσεις. Όλο αυτό που κάναμε με τους σχολιαστές, με τις ξένες μεταδόσεις στα αγγλικά, με τις παράλληλες μεταδόσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά, με την αναμετάδοση στο Ολυμπιακό κανάλι με 72 εκατομμύρια χρήστες. Σε μια μεγάλη διοργάνωση υπάρχουν πάντα μικροπροβλήματα, ωστόσο στο τέλος έγινε ό,τι χρειαζόταν για να ξεπεραστούν και όλος ο κόσμος να μπορέσει είτε από την Πάτρα είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη να παρακολουθήσει τους δεύτερους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια on demand. Είναι μπετά, είναι τσιμέντα, είναι σίδερα, είναι καλώδια, είναι ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που υπερεύσαν τον εαυτό τους και δώσανε το καλύτερο είναι τους, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι προβλήματα είχαμε στις υποδομές. Είχαμε κάποια βεβαίως, αλλά αυτά δεν φάνηκαν χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των συνεργατών μας. Για την Πάτρα, η δεύτερη παράκτη μεσογειακή αγώνες ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, με την πόλη να κερδίζει το στοίχημα, παίρνοντας πολύ καλό βαθμό σε μια δύσκολη διοργάνωση.